Μετά από 10 και πλέον χρόνια, ρεκόρ συμβολιογραφικών πράξεων αναμένεται φέτος και στην Κρήτη, καθώς εκατοντάδες πολίτες, εκμεταλλευόμενοι τα κίνητρα που παρέχονται μέχρι τα τέλη του 2021, προχωρούν κυρίως σε αγοροπολισίες, γονικές παροχές και δωρεές. Τα τρία αυτά ισχυρά κίνητρα είναι η αύξηση των αντικειμενικών αξιών από το 2022, ο μηδενισμός του φόρου των γονικών παροχών για όλες τις μεταβιβάσεις έως και τις 800.000 ευρώ, καθώς και η αναστολή της υποχρέωσης έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου μέχρι το τέλος του 2021. Είναι τόση η ζήτηση, ας πούμε, που είμαστε όλοι στα όρια μας, τα σωματικά και τα ψυχικά, και πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί κάποια παράταση. Δηλαδή, νομίζω ότι θα καταλήξουμε εκεί πάλι. Με πιο απλά λόγια, εάν ένας γονέας ή ακόμα και ο παππούς θέλει να μεταβιβάσει μέχρι τα τέλη του χρόνου ένα κτίσμα, για παράδειγμα, ή ένα αγροτεμάχιο ή έστω και χρήματα προς το παιδί ή το εγγόνι του, δεν θα βάλει τόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη λόγω των μειωμένων εξόδων. Μοναδικό αγκάθι όμως είναι η γραφειοκρατία που απαιτείται, μιας και η συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να διαρκέσει ακόμα και μήνες. Έκανα εγώ μια μεταβίβαση ενός ακινήτου στη Θεσσαλονίκη. 2-3 μήνες στα λεωφορεία. 2-3 μήνες, ε. Και τι ήταν τα δικαιολογητικά που απαιτούν? Δικαιολογητικά, ναι, τώρα ίσως με την ταυτότητα, ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, ίσως να είναι πιο εύκολα. Όταν έχει ταλαιπωρία δεν είναι καλό. Γραφειοκρατία ισχύει παντού. Απελευθερωθήκαμε μέχρι τώρα, έτσι είναι. Ο Έλληνας πολίτης δυστυχώς ταλαιπωρείται. Είναι τόσος ο όγκος των δικαιολογητικών που απαιτούνται, που πια είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε άλλες καινούργιες υποθέσεις. Ενδεικτικά πάντως, από τις δύο τουλάχιστον πράξεις που έκαναν καθημερινά οι συμβολιογράφοι μέχρι πρότινος, τώρα οι μεταβιβαστικές πράξεις ξεπερνούν ακόμα και τις 10 καθημερινά, ενώ με βάση την Ελληνική Στατιστική Αρχή, φέτος οι μεταβιβαστικές πράξεις εκτιμάται ότι θα σπάσουν το φράγμα των 100.000.